Καλησπέρα σε όλου, σα ευχαριστώ πολύ. Εκ μέρου του Διοικητικού Συμβουλίου, του Συνδέσμου Επαγγελματιών Βιοτεχνών Αχαρνών και τη Επιτροπή Αγώνα Κατοίκων Βαρυμπόπη και Θρακομακεδόνων, είμαστε σήμερα εδώ γιατί παρά τα τρία χρόνια που πέρασαν από τι καταστροφικέ πυρκαγιέ στη Βαρυμπόπη και στου Θρακομακεδόνε, κάθε χρόνο ζούμε με τον ίδιο εφιάλτη σε επανάληψη. Με πιο πρόσφατο γεγονό, τη φωτιά στη Βαρυμπόπη που είχαμε πριν λίγε μέρε. Πέρσι, τη φωτιά στην Αγία Παρασκευή του Μενιδίου, εδώ λίγο πιο πάνω. Κάθε χρόνο βρισκόμαστε στο ίδιο έργο θεατέ. Κάθε χρόνο κινδυνεύουν οι περιουσίε μα. Κάθε χρόνο καταστρέφονται χιλιάδε τρέματα δάσου εδώ, στον ορεινό όγκο τη Πάρνθα, που αποτελεί και το τελευταίο πνεύμονα τη Αττική. Και εσεί κάθε χρόνο. Ρίχνετε την ευθύνη σαν αποκλειστικά Μαζί με την κυβέρνηση, στην κλιματική αλλαγή. Μιλάτε για ένα πρωτοφανέ θερμοκαλοκαίρι, όπω αυτό που βιώνουμε και φέτο, με το 112 να χτυπά και να τρέχουμε εμεί, αλλά για πρόληψη δεν μιλάτε πουθενά. Και σήμερα, στην ημερήσια διάταξη και του σημερινού Περιφερειακού Συμβουλίου, που γίνεται σε αυτήν εδώ συγκεκριμένα την περιοχή, δεν υπάρχει κανένα θέμα για την πρόληψη, για την πυρασφάλεια, για την πυροπροστασία, εδώ πέρα το κατοίκων τη περιοχή, αντίστοιχα και για την αντιπλημμυρική θωράκιση. Βρισκόμαστε εδώ σήμερα για να τονίσουμε την ευθύνη που έχετε μαζί με το Δήμο και την κυβέρνηση για την κατάσταση που επικρατεί σε ό,τι έχει να κάνει με την αντιπυρική προστασία. Δίνουμε βάρο στην πυροπροστασία και στην πυρασφάλεια λόγω ότι βρισκόμαστε σε αντιπυρική περίοδο. Χωρί αυτό όμω να σημαίνει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με τα αντίστοιχα μέτρα αντιπλημμυρική θωράκη τη περιοχή. Ζήτημα που θα αντιμετωπίσουμε του επόμενου μήνε ενώψη φθινοπόρου. Και αυτό γιατί τα δύο βασικά ρέματα που περνάνε εν μέσω αχαρνών, αυτό τη καναπίτσα και τη εσχατιά, είναι ρέματα στα οποία τα αναγκαία αντιπλημμυρικά έργα και τα έργα διευθέτηση καρκινοβατούν εδώ και χρόνια. Και στην καλύτερη περίπτωση, όταν ολοκληρωθούν, από τη στιγμή που δεν υπάρχει ολοκληρωμένο σχεδιασμό για τη διευθέτηση των υδάτινων πόρων από του πρόποδε τη Πάρνθα μέχρι και τη θάλασσα, θα μεταφέρουν τα προβλήματα από τη μία περιοχή στην άλλη, από τον ένα Δήμο στον άλλο, από τη μία πόλη στην άλλη. Επίση, είμαστε εδώ για να τονίσουμε και την απουσία ολοκληρωμένη αντιπλημμυρική προστασία. Εμεί οι επαγγελματίε τη περιοχή, που βιώνουμε στο πετσί μα με την πρώτη ψυχάλα τι συνέπειε μια νεροποντή, προσπαθώντα να σώσουμε την περιουσία και το βιό μα, στείνοντα τσουβάλια με άμμο και αυτοσχέδιου μηχανισμού για να προστατεύσουμε τα μαγαζιά μα στο κέντρο του Μενιδίου. Τέλος, απαιτούμε από την περιφέρεια εδώ και τώρα ολοκληρωμένα μέτρα πυροπροστασίας και πυρασφάλειας με τη διάθεση όλων των διαθέσιμων μέσων όπου υπάρχουν, όπου υπάρχουν για την προστασία τόσο του ορεινού όγκου της από ό,τι έχει απομείνει όσο ο τελευταίος πνεύμονας της Αττικής. Ζητάμε επίση να αποσυρθεί εδώ και τώρα η κοινή υπουργική απόφαση για την εφαρμογή του κανονισμού πυροπροστασία ακινήτων εντό και πλησίων δασικών εκτάσεων, η οποία μεταφέρει την ευθύνη τη πυροπροστασία αποκλειστικά στην ευθύνη των πολιτών. Και απαιτούμε τέλο να ολοκληρωθούν άμεσα τα αναγκαία αντιπλημμυρικά έργα διευθέτηση των ρεμάτων αυτών, στα πλαίσια ενό ολοκληρωμένου σχεδίου αντιπλημμυρική στοράχηση τη περιφέρεια Αττική. Σα ευχαριστώ.